Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση. Λόγοι σοβαροί με υποχρέωσαν να λείψω για ένα διάστημα από κοντά σας, αλλά ο Θεός θέλει να συνεχίσουμε. Και γι' αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Και όσοι μπορείτε να κάνετε χωρίς εμένα, σας ευχαριστώ. Και όσοι κάνετε μόνο με μένα, πάλι σας ευχαριστώ. Αυτή η σχέση από την τηλεόραση του Βασίλη Λεβέντη με τον κόσμο είναι μια σχέση έμψυχη, γεωμάτη ψυχή. Ακόμη και αυτοί που με μισούν έχουν ανάγκη να ακούσουν το πολιτικό μαραθώνιο έχουν ανάγκη κάτι να ενστερνιστούν, κάπως να τον σχολιάσουν, θετικά ή αρνητικά. Το ατύχημα είναι ότι στην Ελλάδα όσοι έχουν αρνητική ένσταση επί του σχολιασμού, απλά μονολεκτικά περιορίζονται να απορρίψουν. Έχουμε απορρίψεις λοιπόν μονολεκτικές και όσοι περιγράφουν τον σχολιασμό τους το κάνουν με μεγάλη χαρά σαν να θέλουν να βρεθούν σε ένα δωμάτιο απέναντί μου να κάνουν ένα σχολιασμό στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι απέναντί σας ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος ενός Κεντρών. Το διάστημα που έχει περάσει έχει όντως δημιουργήσει μεγάλο κενό. Τι εννοώ κενό. Έχει, αλλά, έχει αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή έχει Ξαναεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχει το δεύτερο κόμμα αλλάξει αρχηγό. Και τα άλλα κόμματα είναι κολοβά. Δηλαδή κάθονται σαν να περιφρούρούν το τίποτε το οποίο έχουν. Ξέρετε, η περιφρούρηση του τίποτε είναι το κολοβό του περιεχομένου. Αυτό κάνουν τα άλλα κόμματα. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης περιφρουρεί το μηδέν. Ο Κουτσούμπας πληρώνει για να γεμίσει τις καρέκλες. Ο... ο Ανδρουλάκης επίσης πληρώνει κάθε είδος πληρωμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πληρώνει. Έπεσα κάπου και είδα τι πληρώνει, δηλαδή με τι μεθόδους γεμίζει μία αίθουσα 200 ατόμων. Δυστυχώς τα φαινόμενα είναι απατηλά. Κόπτονται για να πείσουν ότι καλώς έχουν τις καρέκλες. Χωρίς να το καταφέρνουν να πείθουν Τώρα όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη, δεν έχω τι να πω. Ο άνθρωπος ήρθε στην κοινωνία, στην ελληνική, σαν άνθρωπος που δεν επιθυμούσε να προσθέσει, αλλά να διαρρήξει σαν διαρρήχτης δηλαδή ήρθε. Θα μου πεις κάποιοι το ψηφίσανε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε το... ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που είχε απογοητεύσει όλους. Είχε έναν αρχηγό, δεν κατάφερε να εκλεγεί, ξαναπροσπάθησε, δεν ξανακατάφερε. Οπότε ουσιαστικά κρίθηκε από τους οπαδούς βαρύδι. Δηλαδή με ό,τι και να του βάλεις απάνω στην ηγεσία, ότι δεν τα καταφέρνει. Αυτό κρίθηκε. Οπότε αφού κρίθηκε ότι ήταν ακατάλληλος να σηκώσει το βάρος της ηγεσίας, ψηφίστηκε σαν σχετικά καλύτερος, αλλά με δεδομένο ότι θα έχανε τις εκλογές οπωσδήποτε. Εμένα μου είχε πει ηγετικό άνθρωπο, δηλαδή τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τον ξαναβάλαμε, λέει, εκεί, αλλά θα θέσουμε θέμα ηγεσία αμέσως μετά. Γιατί το κόμμα μας λέει είναι μεγαλούτσικο και θέλει, θέλει ηγετικό προσόν. Και αν δεν υπάρχει ηγετικό προσόν, τότε η ηγεσία απορρίπτεται. Δηλαδή έχει διαμορφώσει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ηγετικό προφίλ, στο οποίο δεν μπορεί να βάλεις όποιον να είναι μπροστά. Πρέπει να βάλεις έναν που κατά ελάχιστον έχει κάποια ικανότητα να πείσει ότι θα κερδίσει και τις εκλογές. Χωρίς να κερδίζει για να χάσει, δεν τον βάζουν. Τον Τσίπρα τον κρατήσανε γιατί ήταν ήδη αρχηγός τους ήταν ήδη δηλαδή ένα είδος απορριμματοφόρου ο Τσίπρας. Απορριμματοφόρου. Δεν είχε ευγλωτία εκλογών. Όλο κάτι τέτοια για την εφορία έλεγε. Την εφορία θα μειώσει του τους ε, επαγγελματίες θα βοηθήσει, έλεγε διάφορα πράγματα, τα οποία όμως δεν είχαν και αντικείμενο στην κοινή γνώμη, δηλαδή δεν ήταν ζητήματα που αφορούσαν την κοινή γνώμη. Δεν την αφορούσαν. Ήταν ίσονος σημασίας. Έτσι σύρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ προς την ΙΤΑ σαν το μόνο που του έμενε. Το άλλο, ο μεγαλοειδεασμός του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν έπιθε, δεν έπιθε, παρά μόνο όσους είχαν τη μεγάλη ιδέα από το παρελθόν να ξαναβγεί το Πασόκ στην εξουσία. Δηλαδή, το, το Πασόκ βοήθησε κάποιους να ελπίζουν ότι μπορεί να κάνει επιστροφή, comeback προς την εξουσία. Αυτοί όντως στήριξαν το Πασόκ. Αλλά αυτό ήταν ένα συλλογισμό εσφαλμένος. Βασιζόταν σε λάθο. Δεν ήταν κανεί πιστικό. Πάνω στο επιχείρημα αυτό. Αφού το ίδιο το κόμμα είχε ξεκινήσει να βοηθήσει λίγο τη θέση του, δηλαδή αντί για τρίτο τέταρτο να έρθει τρίτο. Ήταν το καλύτερο που είχε το Πασόκ, να έρθει τρίτο. Δεν είχε καλύτερη τύχη. Τα άλλα κόμματα, κουκουέ, αυτοί, αυτοί είναι στην απομόνωση. Αυτοί αρέσκονται στο να είναι τέταρτη, πέμπτη, και να αρκούνται σε αυτό. Δεν είδα καμία, παρότι λέει ο Κουτσούμπας ότι θα προσπαθήσουμε και θα ανεπούμε και θα κάνουμε. Δεν βλέπω βαρύτητα η σώσα λέει. Αφού όλοι ξέρουν πως γεμίζει τις καρέκλες όταν κάνει μέσα στο, μέσα στο κόμμα, εκεί στα γραφεία του κόμματος, όταν κάνει μία εκδήλωση. Με πληρωμένα πενιντάρικα γεμίζει τα έδρανα του κόμματος, και αυτό είναι πολύ γνωστό σε όλους. Ότι όλοι είναι πληρωμένοι. Έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, με συγχωρείτε, το ΚΚΕ, έχει γίνει κόμμα που πληρώνει για να έχει αυτό το τίποτε που έχει. Έτσι είναι. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι ανάξια, Υπήρχε ένα κόμμα, η Ένωση Κεντρών, μέσα στη Βουλή που είχε παρόρμηση. Είχε κάποια ιδανικά και είχε και μια προϊστορία. Γιατί έχει διατελέσει ξανά στη Βουλή, αλλά ήταν και συνέχεια κοινοβουλευτικού κόμματος. Η Ένωση Κεντρών έχει αυτά το είχε αυτό το προσόν. Ήτανε συνέχεια κοινοβουλευτικού κόμματο και ήταν και η ίδια κοινοβουλευτικό κόμμα. Είχε σπάσει μόνη τη τη θύρα εισόδου στη Βουλή και είχε τεκμηριώσει την άποψη ότι μπορεί να αποτελεί κοινοβουλευτικό κόμμα. Όμως, ο κόσμος δεν ξέρω τι να πω με τον κόσμο. Εγώ αγαπώ τον κόσμο και δεν μου αρέσει να λέω εις βάρος του πράγματα και αυτά που σας είπα για τον Ανδρουλάκη ότι πως γεμίζει τις αίθουσες στο κόμμα του ή το κουτσούμπα και όλους αυτούς, με τα λύπης μου τα λέω, δεν φταίνει οι ίδιοι. Ένας λόγος για τον οποίο μένουν άδεια τα έδρανα του Πασόκ, του Κουκουέ είναι γιατί λέτε, γιατί η ίδια οπαδή έχουν απομακρυνθεί από τα δύο αυτά κόμματα, έχουν, είτε το θέλουν είτε όχι, έχουν οδηγηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Νέα Δημοκρατία, οπότε κουράζονται και τα στελέχη να παλεύουν για το τίποτε, γιατί και να γεμίσουν τις αίθουσες, ξέρουν ότι τις γεμίζουν με τα λεφτά του κόμματος. Άρα δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Γι' αυτό προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει κανένα μέλλον ούτε το Πασόκ ούτε το Κουκουέ. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο λεονταρισμό απάνω τη, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι ελπίζει να πάρει την εξουσία και υπόσχεται θα σας δώσω θα, αντι, Δεν είναι γιατί έχει εξουσίας δύναμη και η Νέα Δημοκρατία έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Η προσκόλληση του κόσμου στα κόμματα ε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι προσωρινή. Είναι ενόσω υπάρχει οσμή εκλογών, να διοριστούν κάποιοι να κερδίσουν κάτι. Άνευ εκλογών και μη έχοντας κάποιο αντίβαρο, λίγα πράγματα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Και τα στοιχεία που σας έδωσα αρχικά, Δηλαδή, ε, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κουκουέ, το ΠΑΣΟ και τα λοιπά, είναι κόμματα που δεν είναι ανεμικά. Είναι χωρίς αιμοφόρα αγγεία. Δεν έχουν δυστυχώ σφιγμό. Δεν μπορούν να εμπνεύσουν. Τώρα εμείς του κέντρου τι περιμένουμε. Εμείς περιμένουμε να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Εμείς περιμένουμε να πυροδοτηθεί πάλι η φωτιά. Δεν είναι και εύκολο αλλά δεν είναι και δύσκολο δοθέντως ότι δυο-τρία άλλα κόμματα είναι άψυχα. Είναι χωρίς φλόγα. Άρα μπορούμε να απευθυνθούμε σε διπλανά ακροατήρια με σκοπό την μετάδοση της φλόγας. Δεν είναι δύσκολο. Και η πιο απλή μετακίνηση έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει απλή ή σύνθετη και η πιο απλή και ένα πόντο για να μετακινηθείς στον άξονα τον πολιτικό έχει δυσκολία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι, πρέπει να βασιστούμε στον εαυτό μας, σε κανέναν άλλο, πρέπει να μας οθήσουν παραδείγματα όπως του Σοφοκλή και του Ελευθερίου Βενζέλου. Όλοι οι Βενζέλοι είναι ένα παράδειγμα. Η ζωή τους είναι ένα μάθημα για μας. Όταν μελετούσα παλαιότερα τη ζωή του Παπαναστασίου και των μεγάλων και των μεγάλων Βενζέλων, τα έκαναν θυσία όλα για την Ελλάδα. Μπορεί η θυσία να μην εκτιμήθηκε γιατί οι εχθροί τους ήταν μεγάλοι την εποχή εκείνη και με κάθε τρόπο ελπίζανε ότι θα διεκδικήσουν την εξουσία. Λοιπόν, το κέντρο, όποτε κυβερνούσε, άφηνε χαραμάδες για να θούν οι άλλοι στην εξουσία. Και αυτές τις χαραμάδες τις εξελάμβαναν κάποιοι άλλοι ως ελευθερία ανόδου στην εξουσία. Ενώ όποτε κυβέρναγε η δεξιά, ποτέ δεν άφηνε χαραμάδα και έπρεπε να κάνουν ανέντατοις αγώνες και σοβαρές ε, θυσίες ή του δημοκρατικού χώρου για να αναλάβουν την εξουσία. Το ξέρετε. Αυτή είναι η διαφορά η ζωτική μεταξύ των δημοκρατών του κέντρου και των δεξιών. Τώρα η εξουσία δεν είναι το ζητούμενο. Πολλές φορές παλεύουμε για εξουσία και αυτοί που τη ζητούν είναι κάποιοι ανεγκέφαλοι. Δηλαδή κάποτε ο Γεώργιος Μαύρος είχε πει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είσαι μονομανής περί την εξουσία. Δηλαδή, κοιτάτε μόνο την εξουσία. Και είχε δίκιο. Ο Μητσοτάκης ζούσε για την εξουσία. Όλες τις ο, ο, χρονιές της ζωής του τις έδωσε για να διεκδικήσει την εξουσία. Γι' αυτό είχε διαμορφωθεί η βλακώδης αντίληψη στους δεξιούς ότι η έλλειψη διεκδίκησης της εξουσίας είναι έλλειψη θέλησης για προσφορά. Ενώ δεν ήταν έτσι, η θέληση για προσφορά υπήρχε πάντα μεγάλη. Μεγάλη. Και προσφορά χωρίς ανταλλάγματα, δηλαδή χωρίς να παίρνει κυβέρνηση, χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς να εισπράττεις αξιώματα, έχει πολλές φορές, ο χώρος του κέντρου, βοηθήσει, πολλές φορές. Και όταν ο, ο Γεώργιος Μαύρος πήγε να επισκεφθεί τον ε, Καραμαλή για να στηρίξουν την κυβέρνηση, ήτανε, ε, ο, Καραμα, ο Καραμαλής ήταν έτσι υπατμόν ότι θα τα καταφέρει, θα βγει δεύτερο κόμμα, πρώτο, τότε, ο, Γεώργιο, ο Γεώργιος Μαύρος είπε «Δεν έχουν άλλη λύση. Ο δημοκρατικός χώρος δεν έχει ηγέτη να μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία της χώρας». Και απάντησε ο Γεώργιος Μαύρος «Έχουμε ηγέτη, απλώς δεν είμαστε αλαζόνες και δεν, και δεν είμαστε τυχοδιώκτες». Να ξέρετε ότι ο Γεώργιος Μαύρος ήταν ένας άνθρωπος ταλαντούχος που πάντα, πάντα έβαζε τον εαυτό του κάτω από την Ελλάδα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τελειώνει η... η απουσία μου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες και σε αυτό το στάδιο που θα λήψω από τα καθηκοντά μου, παρακαλώ να διαβάζετε τις ανακοινώσει του κόμματος από αντιδιαπλοκή GR, τις ανακοινώσει, πάντα εκεί τις αναγράφουμε. Τίποτε ουσιώδες. Μόνο για τον πόλεμο ήθελα να πω δύο λέξεις. Αυτός είναι ο πόλεμος, τον ονόμασα ακήρυχτο, διότι δεν γυρίσετε ποτέ. Ο κύριος Πώς λέγεται, είναι τα νιάχου, όλο απειλή, όλο ταξίδια, όλο έτοιμος να... Αλλά έχει αποδειχθεί ότι την ευθύνη των νεκρών δεν μπορεί να την ανασηκώσει ο ίδιος. Την ευθύνη των νεκρών, οποιονδήποτε νεκρών, είτε του Ισραήλ, είτε των Παλαιστινίων, δεν μπορεί να τη σηκώσει, είναι μεγάλη η ευθύνη. Και όσο παρατείνεται το χρονικό διάστημα, δημιουργείται ένα στάτους «Πολεμάμε χωρίς πόλεμο». Ας ευχηθούμε ότι οι εμπόλεμοι θα λυπηθούν τις ψυχές που εκπροσωπούν και δεν θα τους οδηγήσουν σε ένα ηλίθιο και ασυνάρτητο πόλεμο. Και οι νεκροί που υπάρχουν ήδη είναι πάρα πολλοί για τον πόλεμο αυτό. Είναι πολύ νεκροί δηλαδή. Δεν είναι ότι διαγράφονται οι νεκροί όσοι κι αν είναι 50, 100, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι, είναι βαρύ το τίμημα. ετσι σήμερα η... με το πέρας του χρόνου η ζωή του ανθρώπου αποκτά αξία και κάποιοι οι οποίοι την αξία αυτή την παραδίδουν σε πόλεμο μη σκεπτόμενοι την ίδια τη ζωή θα έχουν μπλεξίματα. Δηλαδή άλλα μπλεξίματα θα είχαν οι Ισραηλίτες πριν 20 χρόνια Άλλα μπλεξίματα τώρα. Άλλα μπλεξίματα και οι Παλαισίνοι εφόσον παραβιάζουν. Δεν μπορούμε τώρα, αυτή την εποχή, να διαφορούμε για τη ζωή του οποιοδήποτε. Τα στιγμιότυπα που διαδραματίζονται στο, στο Ισραήλ είναι βαρύτατα και είναι προφανές ότι δια... καταγράφονται εγκλήματα πολέμου κατά της ίδιας της ζωής. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Με τα ταπεινά μέσα που διαθέτουμε εμείς στις Ένωσες Κεντρών, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Γιατί αυτοί έχουν δημιουργήσει κάτω στο Ισραήλ μια πληγή και κάθε 10-15 χρόνια συνεχίζουν. Ε, Δεν δε θα τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα, να βρεθεί η άκρη. Γιατί αυτοί είχαν έρθει και οι δύο, και οι Ισραηλίτες και οι Παλαιστίνοι στη Βουλή και με είχαν συναντήσει, συναντήσει και είχαν κάποια δίκαια. Αλλά είχαν κάποια δίκαια. Εκεί που τους έλεγα «εσύ πας να σκοτώσεις κόσμο επειδή έχεις δίκιο» Πας με ένα άδικο να σκοτώσεις, να βρεις το δίκιο σου. Εκεί δεν μπορούσε να απαντήσουν. Άρα από μια τρίχα κρέμεται ο συμβιβασμός. Πιστεύω να υπάρξει συμβιβασμός στο άμεσο μέλλον. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση. Μέσα σε ένα κλίμα αποπνικτικό ε, στο οποίο το μόνο που συζητούν οι τηλεοράσει είναι πώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, τι κατάσταση παραμένει στο Πασόκ, αυτά τα θέματα συζητούνται, δεν συζητούνται άλλα θέματα. Ίσως και να μην υπάρχουν άλλα θέματα, διότι ο πολιτικός κόσμος είναι κατώτερος των περιστάσεων και πολλά πράγματα μπορεί να γίνονται αυτομάτως χωρίς να τα αντιμετωπίζει. Βλέπουμε σωρία αντιφάσεων. Πρώτα ο Κασελάκης λέει ότι το Πασόκ είναι καλό κόμμα και συζητάει με τον Ανδρουλάκη. Σε λίγη ώρα ο κύριος ε, Κασελάκης διαπιστώνει ολιστήματα στο Πασόκ και ότι άρα πρέπει πρώτα να διορθώσει πολλά πράγματα και μετά να εξεταστεί κατά πόσο είναι συνεργάσιμο ως κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αντιφάσεις. Στη μία συναντήσεις και καλοπροαίρετη μορφασμή και στην άλλη επιφυλάξεις και αρνήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια και στο Πασόκ είναι περίπου τα ίδια. Οι μισοί θέλουν να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι μισοί να μείνει μόνο του, ότι το μολύνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άκρη είναι διχασμένη φυσιογνωμία το πασοκ. Άλλοι λένε ότι λόγω του, της ανάγκης να γίνει ένα μεγαλύτερο ενιαίο κομμά, καλό είναι να παραμεριστούν οι διαφορές. Και άλλοι λένε ότι είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές που θα μας κάνει κακό να συνεργαστούμε με το σύριζα και καλό είναι να τραβήξουμε μπροστά μόνοι. Αυτή η εικόνα δημιουργείται και δεν μπορεί σε μία τέτοια εικόνα, γιατί είναι μισή-μισή είναι στο Πασόκ. Ε, τους έχει κάνει ο Ανδρουλάκης φιλομιτσοτακικούς όλους αυτούς. Ε, δηλαδή το, το Πασόκ σαν κόμμα έχει περάσει από ένα φιλονεοδημοκρατικό ε, μοτίβο και είναι πιο εύκολο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έχει έρθει δηλαδή στο χούι του Πασόκ πλησιέστερα η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά θέματα αυτά. Είναι το ότι εγκατέλειψε την απλή αναλογική το ΠΑΣΟΚ. Σε πολλά ζητήματα ακολούθησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και έτσι είναι μεγάλο ερώτημα αν μπορούσε να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι και, είναι και κατασκευασμένα διαφορετικά αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, ο, το Πασόκ εκ γενετής, είναι πλησιέστερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκ, εκ γενετής, δηλαδή από γεννησιμιού του, το Πασόκ. Αλλά απ' την άλλη μεριά ε, έμαθε ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το πνίγει. Ότι χάνει δυνάμεις και έτσι δεν ξέρει τι να κάνει. Βλέπει ότι αν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία θα πάει χαμένο. Αυτή είναι η ακαταστασία των κομμάτων που δεν έχουν ξεκάθαρες θέσεις. Δεν έχουν ξεκάθαρες θέσεις. Αυτά μόνο σε ένα συνέδριο μπορούν να λυθούν και αν λυθούν και εκεί διότι και εκεί μπορεί να μίληθουν και στο Συνέδριο. Και σας λέω τώρα στο πασό αν πάρεις, η μισή είναι με τη Νέα Δημοκρατία και η μισή είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώντας ότι αν πάνε με τη Νέα Δημοκρατία θα σβήσουν από το χάρτη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εμείς ως Ένωση Κεντρών δεν έχουμε λόγο να εξετάζουμε τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Εμείς πρέπει να βαδίσουμε μπροστά. Να βαδίσουμε μπροστά. Ε, άσχετα από την πορεία του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια δεν κρύβω ότι σε μία μεγάλη κυβέρνηση είσαι ένα μεγάλο συνασπισμό κέντρο αριστεράς, έχει θέση πιθανώς και η ένωση κέντρων, έχουν εκφράσει πολλά μέλη ότι το ενδεχόμενο ότι αν υπάρχει συνεργασία του Σύριζα, του ΠΑΣΟΧ και όλων αυτών σε ένα, σε ένα τέτοιο συνασπισμό υπάρχει δυνατότητα. Να είναι και η, νέα δημο... και η Ένωση Κεντρών. Είναι δυνατόν. Το έχουν εκφράσει πολλά μέλη. Ε, βέβαια όχι δημοσίως, αλλά είναι εκφρασμένη άποψη ότι αν γίνει συνασπισμό των κεντροαριστερών δυνάμεων σε αυτή την περίπτωση καλό και ορθόδοξο είναι να υπάρχει μέσα και η Ένωση Κεντρών. Γιατί να υπάρχει, όχι για λόγους να πάρει μια θέση η Ένωση Κεντρών, αλλά γιατί με το να είναι μέσα θα μπορέσει πολλά λάθη που γίνονται να τα διορθώνει και πολλές ε, ε, φυγομαχίε γιατί το γίνεται συνέχεια φυγομαχίες. Δηλαδή μπαίνει ένα σε ένα πάνελ να κουβεντιάσει και επειδή δεν τον επέρνει το κλίμα, σηκώνεται και φεύγει. Το βλέπω το τελευταίο μήνα αυτό συχνά. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν υπάρξει έντιμη συνεργασία της κεντροαριστεράς σε ένα τέτοιο κλίμα η Ένωση Κεντρών να συμμετάσχει. Βέβαια αφού εξετάσουμε τις συνθήκες και το όλον κλίμα. Δεν μπορούμε να μην εξετάζουμε τίποτε, έτσι διότι αν δεν εξετάζεις τίποτα θα πάθεις όλα αυτά που πάθαν οι άλλοι μπαίνουν σε, δίθεν σε μία συνεργασία, να το ποτάμι είχε κληθεί να κάνει συνεργασία με το Πασόκ, ε, το απεδέχθη, διελύθη μετά η συνεργασία. Δηλαδή θέλω να πω μία συνεργασία, μα δεν έχει βάθος και δεν έχει ευρύτητα, ε, δεν, ε, δεν έχει μέλλον. Να το προσέξουμε αυτό. Ό,τι κινήσεις γίνουν από εδώ και πέρα πρέπει να είναι μετρημένες. Δηλαδή ε, δεν θα δεχθούμε με την πρώτη πρόσκληση να μπούμε πουθενά, θα απλά θα εξετάσουμε καλόπιστα το κάθε τι, γιατί είμαστε καλόπιστοι από τη φύση μας. Όπως επίσης τα λάθη που γίνανε, που ήρθαν εδώ του Καμένου κανένα δύο ε, βουλευτές, δεν θα ξαναγίνουν γιατί δεν υπάρχει κανένα βάθος στη συνεργασία με τον Καμένο. Είναι δεξιός, είναι ακρέος, είναι από κάθε άποψη ε, σκληρός και η Ένωση Κεντρών δεν βρίσκει κοινό τόπο μαζί του. Ε, Προχθές που ε, ο κύριος Κασελάκης μίλησε ε, ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή σε ένα παράρτημα που ήταν και ο, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελληνικής καταγωγής ο Αντιπρόεδρος. Εκεί εθεάθη ε, φιλοφρονούμενος από τους υπολείπους Ευρωβουλευτές όλων των πτυρίγων. Όμως όλοι ξέρουν ότι είναι αρχηγός ενός κόμματος του οποίου κόμματος ε, δεν μετύχει ως τώρα. Τώρα αυτό πώς θα κάτσουν όλοι υπό το κασελάκι γιατί είδατε η παλαιή πτέρυγα, η παλαιά πτέρυγα, όρθωσε ανάστημα εναντίον. Και ποιοι όταν λέμε παλαιά πτέρυγα εννοούμε τον παπά, τον Νίκο, εννοούμε τον φίλη, εννοούμε τον Βίτσα. Είναι κι άλλοι. Όσοι είχαν αντιρρήσει με την μεσοδιαγραφών μέσο διαγραφών εκαθάριση του κόμματος όσοι στάθησαν αντίθετα στις διαγραφές βρέθηκαν ευνηδίως εκτός κόμματος. Και είναι και πολλοί άλλοι που δεν έχουν μιλήσει ακόμη γιατί θεωρούν ότι είναι πρόωρο. Θα μιλήσουν όμως στο μέλλον. Είναι μια μεγάλη πτέρυγα που περιμένει. Μια άλλη πτέρυγα η οποία μίλησε δεν άντεχε και μίλησε και οι υπόλοιποι βουλευτές που δεν ψήφισαν τον Κασαλάκη είναι και αυτοί μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δηλαδή δεν έχουν εξεκαθαρίσει, Δεν τους αρέσει το ένα, δεν τους αρέσει και το άλλο και βαδίζουν και είναι και ελάχιστοι που είναι προσκολλημένοι στον Κασαλάκη όπως ο Πολάκης και κάτι άλλοι, οι οποίοι ως επιβίωση βρήκαν να τοποθετηθούν με το Κασαλάκι. Είναι θέμα επιβίωσης. Δηλαδή ήταν χαμένα τα... οι χαμένοι προσανατολισμοί και ήρθε ο Κασαλάκης και ακουμπήσανε. Ακουμπήσανε και βρήκαν ένα στήριγμα. Πρώτα δεν είχανε ήταν άνευ ρήγματο και είναι αμφίβολο αν αυτοί μπορούν να διατηρήσουν και κάποιες ισορροπίες στο κόμμα. Δηλαδή αν μπορεί ο Πολάκης και κάποιοι άλλοι να στηρίξουν τον ε, οποιοδήποτε και να τον ε, στηρίξουν σε βαθμό, δηλαδή να είναι δεύτερος μετά τον Κασαλάκη. Δεν υπάρχει. Το στρατόπεδο του Κασαλάκη είναι όλο μεμονωμένοι και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν μακράν τη ηγεσία και τώρα βρήκαν τρόπο να ακουμπήσουν στο ηγετικό χάδι. Καταλάβατε. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους βουλευτές που στηρίζουν τον Κασαλάκη είναι μεμονωμένοι και είναι οι παλαιοί που επί Τσίπρα δεν είχαν πρόσβαση στον αρχηγό. Έτσι. Και βρήκαν τώρα από κούμπι να κουμπίσουν πάνω στον Κασαλάκη ο οποίος ακόμη έχει ε, αρρύθμιστε τα εσωτερικά του κόμματος και θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να διώξουν τους παλιούς και να έρθουν οι καινούργοι. Εγώ νομίζω εξ αρχής ότι στην υπόθεση αυτή ο Ανδρουλάκης είχε πολύ μικρότερη δύναμη μέσα στο Πασόκ. Στο Πασόκ τον ψηφίσανε βέβαια άλλο αυτό αλλά δεν έχει την δύναμη να ελέγχει όλες τις διαδικασίες. Είναι, δηλαδή, μία προσωρινή λύση ο ανδρουλάκης. Δεν είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να ε, ακουμπήσεις μελλοντικές κινήσεις. Ναι, δεν, δεν είναι ο Κασαλάκης ούτε αυτός, γιατί αυτός έστριψε το κόμμα προς καταστάσεις ανόητες, δηλαδή αν θέλουν το γάμο των ομορφιλοφίλων, αν διάφορα πράγματα τα οποία άρχισαν να μετράνε, δηλαδή τα έφερε από το μέλλον, αν μπορούσε αυτά στο μέλλον να γίνουν, θα γινόντουσαν σε δέκα χρόνια, ας πούμε. Αλλά τα έφερε ο, ο Κασελάκης πιο γρήγορα. Και είναι ακόμη αμφίβολο αν καλλιεργούνται εύκολα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα. Ε, χωρούν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ και άθιοι και ένθιοι και χωρούν πολλά είδη ε, πισώνια πίσων, αλλά η ελληνική κοινωνία αντιστέκεται λίγο στο δημόσιο να γίνεται συζήτηση υπέρ ε, του γάμου ομοφυλοφίλων. Αντιστέκεται. Αυτό έχω διαπιστώσει. Και είναι λάθος ένα μεγάλο κόμμα να το χρησιμοποιήσει, γιατί μπορεί να του βγει ζημιά. Τέλος πάντων, τώρα τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να τονίσουμε ακόμη για λίγα λόγια για το πόλεμο κάτω του Ισραήλ. Στο Ισραήλ είπε ο Γεραπετρίτης μιλώντας στα Χανιά σε ένα συνέδριο είπε ότι το επιχείρημα του Ισραήλ, ότι προστατεύει από επιθέσεις ε, τον κόσμο του, είναι υπερβολικό, διότι τώρα σκοτώνει ανθρώπους. Το Ισραήλ εξ αρχής στον πόλεμο αυτό μπήκε με το δικαίωμά του να προστατεύσει τον κόσμο του Ισραήλ, ο οποίος βάλεται από τους Παλαιστινίου, Έτσι λένε οι Ισραηλοί. Όμως ε, βαλόμενος ο κόσμος από τους Παλαιστινίου, επειδή έχει μεγαλύτερη ισχυρή, πιο ισχυρή πολεμική μηχανή το Ισραήλ, ε, πόνασε περισσότερο τους Παλαιστίνιους. Είναι πιο πολύ νεκρό. Το, η, η, η πιο πολύ νεκρή η θυσία των Παλαιστινίων. Δεν είναι επίσης όρη. Δηλαδή δέκα Παλαιστίνοι να πεθαίνουν και δέκα Ισραηλινοί Είναι πολύ πολλαπλάσιοι οι Παλαιστίνοι που πεθαίνουν. Άρα αυτό το επιχείρημα ατονεί πλέον, ατονεί. Και ορθά λοιπόν είπε ο Γεραπετρίτης ότι στηρίζεις τους Εβραίους για να μην είναι πολύ νεκρο, πολύ το συμμετοχή των, για να μην είναι πολύ νεκρή συμμετοχή των, ότι στηρίζει στους Εβραίους, δεν είναι αληθινό το επιχείρημα αυτό. Γιατί αποδεικνύεται ότι το Ισραήλ έχει τέτοια μηχανή που κατορθώνει πολύ μεγαλύτερο κακό να κάνει στους Παλαιστίνιους. Άρα των, των, των Ισραηλινών το επιχείρημα «Βοηθάω τους Ισραηλινούς γιατί από τους Παλαιστινίους, ατωνεί. Άρα ατονούν και οι λόγοι που πρέπει να βοηθήσουν οι σύμμαχοι τους ε, Ισραηλινούς. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο πρόεδρος Βάιντεν το γεγονός ότι τώρα γίνεται ένας πόλεμος μόνο από τους Ισραηλινούς με τι σκοπό να ξεκαθαρίσει η Γάζα η οποία Γάζα όμως είναι συμφωνημένο να κατοικείται και από τους Παλαιστίνιους. Δεν μπορεί να κατοικηθεί μόνο από Ισραηλινούς. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτός ο πόλεμος και δεν βρίσκει τα κότσια ένας ε, των συμμάχων, ένας των, ε, των κρατών που συμπαρίσταται σήμερα στο Ισραήλ, να διαχωρίσει τη θέση του. Να πει «Κύριε, εμείς σας στηρίζεξαμε όσο του προστατεύατε τους Εβραίους» τώρα που δεν υπάρχει κίνδυνος για τους Εβραίους, γιατί η πολεμική μηχανή του Ισραήλ είναι πολύ πιο ισχυρή, τώρα κάντε κι εσείς υποχώρηση. Και σκεφτείτε αυτά που λέει και που λένε οι Παλαιστίνοι, σκεφτείτε τα. Γιατί λένε αν είναι ώρα να ε, αποχωρήσουμε, να αποχωρήσουν από τα εδάφη, Μήπως είναι ώρα να λήξει και αυτός ο πόλεμος. Δεν κάνουμε πόλεμο για να παίζουμε, κάνουμε πόλεμο για συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, τώρα τελευταία, εγώ αισθάνομαι ότι το Ισραήλ χάνει των λογικών ανθρώπων τη στήριξη. Το τονίζω αυτό για να το ακούσουν, γιατί και από τη Βουλή που ερχόντουσαν, ερχόντουσαν να μας κάνουν επισκέψεις και οι Ισραηλίτσες, οι Ισραηλίτσα, και των Παλαιστινίων ο εκπρόσωπος, ήταν φανερό αυτό ότι οι Παλαιστίνοι τόνιζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι Εβραίοι τόνιζαν περισσότερο την, να τους αφήσουν ήσυχου οι άλλοι, δηλαδή ότι δεν μπορούμε αιωνίως να έχουμε τους Παλαιστίνιους στην πλάτη μας. Είναι δηλαδή ένα αγεφύρωτο χάσμα. Προσπάθησα κι εγώ με κάθε τρόπο, αλλά αυτοί φεύγανε εχθροί από το ραντεβού μας και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί. Φεύγανε δυστυχώς εχθροί. Έως ότου μετά από δύο χρόνια τρία οδηγήθησαν και σε αυτό τον πόλεμο. Ο οποίος πόλεμος ισοπεδώνει και τους δύο. Γιατί μπορεί και οι Ισραηλίτες να έχουν λιγότερους νεκρούς, αλλά έχουν 1.400 περίπου ομήρους που έχουν συλληφθεί από τους ε, Παλαιστίνιους. Οπότε, αυτό που ζητούν να ελευθερωθούν οι Όμηροι για να τελειώσει ο πόλεμος, ε, έχει σαν κριτήριο... Να, να τελειώσει... Δηλαδή, δεν τους δίνουν οι άλλοι ε, τους Όμηρους. Αν δεν λήξει ο πόλεμος, δεν είναι βλάκες. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες ζητούν παράδοση των Παλαιστινίων. Λοιπόν, εγώ καλώ και τις δύο πλευρές με την ταπεινή επιρροή που έχω, που έχω ζήσει το πρόβλημα αυτό 6-7 χρόνια από κοντά, η μεν να προσέλθουν με ειλικρινή διάθεση λήξης του πολέμου, η δε Ισραηλινοί να αποφύγουν την αλαζονία του νικητή γιατί είδατε εκεί κινδυνεύει να γίνει ένας πόλεμος 12 κρατών. Τόσα είναι τα κράτη, προχθές που τα υπολόγιζα, που λίγο πολύ έχουν λόγους να αναμειχθούν. 12 κράτη και δεν είναι και λίγοι οι ηγέτες των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών που λένε ότι κύριοι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εύκολα. Υπολογίζοντας το ότι σιγά σιγά θα γρατζουνίσει και τα περιφερειακά κράτη. Αυτό να το λάβουν υπόψη, υπόψη πολύ καλά οι Ισραηλινοί γιατί και αυτοί ε, νομίζουν ότι εύκολα θα μπουν όλοι στον πόλεμο και όλοι θα τους στηρίξουν. Δεν είναι έτσι όμως. Πολλά άλλα κράτη, το Ιράν, το άλλα κράτη, έχουν επιφυλάξεις. Ο πόλεμος κανέναν δεν δε, δε, στηρίζει, κανέναν ο πόλεμος. Δεν υπάρχει πόλεμος καλοπροαίρετος. Υπάρχουν όλο πόλεμοι με κακό σκοπό, την εξόντωση του εχθρού. Λοιπόν, εσείς οι Ισραηλοί μπορεί να είστε πιο ισχυροί γιατί έχετε και τους Αμερικάνους και έχετε όλους τους άλλους δίπλα σας, αλλά, αλλά, το αλλά υπογραμμίστε το με κεφαλαία. Αν, αν, εμπλακείτε κι εσείς σε έναν πόλεμο ακαθόριστο, ακαθορίστου μήκους και και πλάτους, να το πω έτσι, δεν ξέρεις πού καταλήγει. Οι Αμερικανοί, από ό,τι είδατε, δεν θέλουν να τα χαλάσουν με το Ισραήλ, γιατί όλο το χρήμα μέσα στην Αμερική το έχουν Εβραίοι. Καλά, αλλά λένε και στους Παλαιστίνιους, είμαστε μαζί σας και πάρτε λεφτά και πάρτε, δηλαδή είναι ένα διπλό παιχνίδι. Δεν είναι μια καθαρή δουλειά αυτή. Είναι πραγματικά, δεν ξέρεις τι να συμβουλέψεις. Νομίζω το μόνο που πρέπει να συμβουλέψουμε είναι μακράν των όπλων και οι δύο. η είναι μια συμβουλή η οποία θα πιάσει τόπο. Ενώ αυτά που λέει τώρα οι Ισραηλίτες που λένε εμένα αλλά συνεχίζουν και βαράνε περισσότερο, Αυτά θα του βγουν στο σε κακό. Αυτό αισθάνομαι εγώ. Και οι άλλοι είναι οι άλλε δυνάμει, οι Ρώσοι, όλοι αυτοί, προτείνουν και αυτοί η εκεχηρία, διότι εκεί βρίσκεται η λύση. Εκεί βρίσκεται η λύση του πολέμου. Θέλω να πω δύο λόγια ακόμη για το τι είναι κέντρο. Γιατί μιλάει ένας και λέει, προχθές άκουγα μια κοραή σε ένα κανάλι και έλεγε το κέντρο λέει μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης, αλλά υποστηρίζουν το Μητσοτάκη αυτή ως κέντρο. Η κοραή είναι δεξιά δημοσιογράφος. Υποστηρίζει τον ε, Μητσοτάκη. Άρα πρέπει όλοι οι κεντροί να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Όσοι μείνουμε έξω, είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πω. Η κυρία Κοραή, με τον τρόπο που μιλάει, σαφώς στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή μιλάει σε μικρόφωνα που είναι και αυτά δεξιά, ξέρετε τι είναι, δεξιός δημοσιογράφος, δεξιό το μικρόφωνο, σε παίρνει ο διάολος. <laughs> δηλαδή είναι δεξιά στο τετράγωνο. Γι' αυτό εγώ συμβουλεύω όσου είναι δεξιοί, να μην το πολύ λένε στον αέρα, γιατί κάνουν κακό και στο κόμμα του. Το να λε, πρέπει να είναι δεξιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, από πώ που είναι δεξιό. Από πού έως είναι δεξιό. Πεςτε μου. Από πού έως έγινε δεξιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη τα οποία έχει είναι ο Χρυσοχοίδης, είναι ο... Αυτά τα άτομα είναι. Αυτά δεν είναι δεξιά. Είναι... Επί... Αν, τους... Αν είχα τον Χρυσοχοίδη εδώ και τον ρωτούσα, είσαι δεξιό, θα, θα, με μασημένα λόγια. Γιατί είναι ντροπή γι' αυτό, ναι, μετά από τέτοια ιστορία να πει έγινα δεξιό. Είναι ντροπή. Αλλά σημασία έχει ότι αυτά τα άτομα κακοποιούνται όταν λέει η Κοραή ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Διότι δηλαδή ο κόσμος επί χρόνια τα ήξερε προοδευτικά άτομα. Οπότε, ή αυτά τα άτομα έχουν προδώσει τη Δημοκρατία και έχουν γίνει δεξιά, ή η Κοραή τα βρίζει όταν λέει ότι είναι δεξιά. Δεν του συμφέρει να κακοποιούνται έτσι. Κακοποιούνται όταν πάνε με τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι. Και ο Γεραπετρίτης υποτίθεται ότι ήταν επασορτζής, Είχε, έχει και άλλα άτομα η Νέα Δημοκρατία, στα οποία έχει δώσει το προσωπείο του κέντρου. Αλλά πράττει λάθος, διότι ενώ τα πήρε, τα εξευτελίζει μετά. Εκείνοι βέβαια συμφωνούν με το υπόλοιπα της Νέας Δημοκρατίας, για να μην φανεί η δυσαρμονία, συμφωνούν με τις άλλες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν πάβει ο πολίτης που θυμάται ότι ο Χρυσοχοίδης ήταν Πασόκ, όλα τα άτομα αυτά, λέει μέσα του αέρα που φτάσαμε, φτάσαμε να πούμε, όπως το ποδόσφαιρο, βάλεις μια φανέλα και έγινε Ολυμπιακός. Βάζεις ε, παπούτσια άλλα και έγινε Παναθηναϊκός. Καταλάβατε, είναι, αυτά είναι κατάπτωση και παρακμή. Αυτό ήθελα να πω γιατί βγαίνουν με ευκολία ο Χρυσοχοίδης στις Νέα Δημοκρατία στα μικρόφωνα και βγάζει και ομιλίες λάβρες, σκληρές. Δίνει κακές αναμνήσεις που κατεβάζουν τα πολιτικά ήθη και μεταβάλλουν το πολιτικό περιβάλλον σε πολιτικό περιβάλλον μεταγραφών και πάσης φύσεως διαρρών. Δεν θέλω να μακριγορίσω. Αυτά τα τρία πράγματα θέλω να συγκρατήσετε. Ποιά; Θέλω να συγκρατήσετε το ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος. Διότι όσο συνεχίζεται μετά σταματάει δυσκολότερα ο πόλεμος του Ισραήλ, ένα το κρατούμενων και κινδυνεύει να κουμπίσει κι άλλους, ότι ο κ. Κασαλάκης ε, δεν μπορεί να είναι ο Daddy Boys του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σοβαρευτεί και πρέπει να απευθύνεται σοβαρά και στον κόσμο και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τώρα μιας περισσότερο μου δίνει εικόνα ενός τέντιμποι παρά ενός αρχηγού κόμματος. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης, μακάρι να μπορέσει να... Δεν θα μπορέσει όμως πιστεύω να σηκώσει το ανάστημά του. Δεν θα μπορέσει. Θα παραμείνει αρχηγός ενός μικρού κόμματος. Παρότι οι δεξιοί όταν μιλάνε στα μικρόφωνα τον παρουσιάζουν ότι έχει μέλλον, ότι έχει... Ε, αυτό το κάνανε και πριν τις εκλογές όταν παρουσίαζαν δεξιούς αξιωματούχους λέγανε όλοι ότι ο Ανδρουλάκης θα περάσει τον Κασαλάκη. Τότε δεν υπήρχε Κασαλάκης βέβαια, δεν θα περάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κληθούμε να τα πούμε σύντομα όσο ε, είναι εφικτό. Σας ευχαριστώ.